Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. 15 Μαΐου, σωτήριο έτος 2014. Και εδώ πάλι στη... να δούμε τι πουλάκια θα πιάσουμε. Όπως μου είπες πριν, έχεις κατάφερες να ξεχάσεις, μπερδέψεις ημερομηνίες. Ναι, και τις μπέρδεψα τόσο, δηλαδή δεν υπάρχει. Λέω, μα πώς είναι δυνατό. Είναι. Αυτό το δούμε. Αλλά τώρα δεν είναι τη ώρα. Και με τι είναι τη ώρα τώρα, με τι να ασχοληθούμε. Εγώ θα έλεγα να ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει το τελευταίο καιρό. Α, μπράβο. Και δεν προσκάτει πότε μπέρδευε ημερομηνίε μικρή. Μικρή δεν μπέρδευε ημερομηνίε. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει τόσο έντονα. Ωραία. Πε μου πότε παλιά. Γιατί να μπερδέψει κάποιο ημερομηνία. Δεν έχω ξαναμπερδέψει ημερομηνία. Εντάξει, μπορεί να μην θέλεις να το κάνεις γιατί να μην νιώθεις καλά και ένα κομμάτι μέσα σου να κλωτσάει στην ιδέα του να γίνει αυτό και να βρεις και διάφορα. Όχι ξανακάνει και ένα τρελό ότι αντί να πας τρεις φορές κανόνες να πας μία και τέτοια άλλα. Τι. Δεν θυμάσαι που αντί να πας τρεις φορές κανόνισες για μία φορά να πας και μετά μου λέγες ότι... Ναι. Αυτό ξανά έχει γίνει την προηγούμενη... Ναι, αυτό τώρα κοντινά σου λέω. Αυτό είναι κάτι που γίνεται τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Αυτό το λέω. Πάρα πολύ. Όλο με σε σχέση με δουλειά σου και με κουφά πράγματα. Κανόνισες να δεις τη φιλενάδα να πάτε για καφέ τότε και τέτοια. Όχι, αλλά αυτό με τις... τώρα αυτό σου λέω με τον τελευταίο καιρό με τις ημερομηνίες έχει... με ημερομηνίες και με αριθμούς. Με τους αριθμούς είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Τι είναι άλλο πράγμα. Αριθμούς, διλεξίες και τέτοια. Αλλά ημερομηνίες. Καλά. Ναι, αριθμούς εγώ το έχω. Γιατί οι αριθμοί στα γερμανικά λέγονται ανάποδα. Αν το γνωρίζεις αυτό. Δηλαδή. Δεν λες, ας πούμε. 1 και 20, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν λες 31, λες 1 και 30. Και αυτό είναι τρελό, γιατί αλλιώς γράφεις, αλλιώς διαβάζεις τον αριθμό. Και πολλές φορές όταν να τον συνεννοηθώ από το τηλέφωνο, μπορεί ας πούμε να κολλάω τελείως και είμαι λες σαν τάτα. Λες έναν τον αριθμό, τέλος. Το λέω έναν τον αριθμό και γελάει ο Δίας, μιλάμε. Λέω άλλο αριθμό, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει έντονο τον τελευταίο καιρό, και με αριθμούς και με ημερομηνίες. Και πώς νιώθεις που τα πράγματα είναι έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται εντάξει. Και σου λέω, χθες το είχα πάρει απόφαση. Έβαλα το γράμμα. Λέω, όπως είναι το γράμμα, θα το πάω και δεν πειράζει. Και μείνει πολύ σωστά γραμμένη τελευταία παράγραφο. Απάντω, το δώσω, ησυχάσω. Ναι, λοιπόν. Και αντί να δω, πήγα εκεί και δεν ήταν κανένας. Ωραία. Ο βλάχος. Έφαγα δηλαδή όλο αυτό το άγχος. Θα μου πει τουλάχιστον το τελείωσα. Εκτός άμα το δω ξανά εγώ και αρχίσω να προσθέτω και αφαιρώ. Με το τελείωμα πώς θα είναι. Όλο και κάτι θα βρω κι εγώ για να πω. Όλο και κάτι. Ναι, θα βρει και τη Δευτέρα που θα το πάω πάλι στην ψυχολόγο για να δει την τελευταία παράγραφο μαζί με τα... Ναι. Και αυτή θα μου βρει κάτι και θα μου πει. Εντάξει, ωραία, πέσω θα το κάνω. Αλλά το θέμα είναι εργαμό το ότι εντάξει, ετοιμάστηκα αυτό, εκείνο, το άλλο, προετοιμάστηκα, το έκανα αυτό από εδώ και πήγα και... Συν ότι παρατήρησα και κάτι. Η εικόνα που έχω για αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι δική μου. Δηλαδή? Δεν είναι δικές μου εντυπώσεις ακριβώς. Μέσα στους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εκεί πέρα είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος δουλεύει χρόνια εκεί και η εικόνα που έχω εγώ για τον Κόσκι είναι περισσότερο μέσω του Χρήστου. Δεν είναι δική μου. Πώς έτσι? Γιατί έχω συζητήσει μαζί του και αυτός μου έχει πει όλα, ό,τι κυκλοφορεί σε κουτσομπολιό μες στο θέατρο. Άρα είναι ακόμα εικόνα αλλού. Ναι, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι δεν έχω αν εξαιρέσεις τις συναντήσεις στις οποίες ο άλλος ήταν τελείως αρνητικός και την πρώτη φορά στην οποία διάβασε τελείως το όνομά μου χάλια και αυτή την τελευταία φορά που γύρισε και μου είπε γεια σου. Γενικά εγώ δεν έχω ταφές με αυτόν τον άνθρωπο. Και η εντύπωση που είχα στην αρχή ήταν θετική. Προς αυτόν. Δηλαδή, μου άρεσε η ενέργειά του. Αλλά αυτό που παρατήρησα και χθες, γιατί πάλι κάθισα, πέτυχε με τον Χρήστο στην καντίνα και αρχίζουμε και συζητάμε, είναι ότι η εικόνα που έχω πολύ για τον Κόσκι είναι μέσα από τον Χρήστο. Και είναι λογικό, θα μου πεις αυτό, γιατί με αυτό συζητάμε και λέμε και λέγει. Και χθες, ότι ας πούμε, η παράσταση πήρε θεϊκές κριτικές.
πήρε όντως πάρα πολύ καλές κριτικές. Διάβασα κάτι κριτικές στο Φουαγιά. Αν δεις κριτικές που έχει πάρει παράσταση, λες χαμάρε παιδιά, τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Τον ψιλογλύφουνε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ κριτικές παρά είναι. Αλλά πες ότι εντάξει, ότι, ωραία, τις αξίζει. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η εικόνα που έχουν αυτόν τον άνθρωπο είναι μέσα από τον άλλο. Και με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, το πιάσα και προχθές που έγραφα το γράμμα, το πιάσα και χθες το είδα πολύ έντονα. Καλά ακούγεται πάντως, να μην έχεις την απόλυτη θεϊκή εικόνα απέναντί του. Δεν θέλω να έχω την απόλυτη θεϊκή εικόνα, αλλά δεν θέλω και να τον βλέπω μέσα από τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου, όπως τον έχει ζήσει 5 χρόνια και έχει μια τελείως διαφορετική ματιά και το πώς τα βλέπει τα πράγματα. Βλέπει μέσα από τα γυαλιά των δικών του πεπιθήσεων. Ναι, δεν θέλω να το βλέπω αυτό. Γιατί μιλάμε για έναν άλλον άνθρωπο που έχει τελείως άλλη ζωή, άλλους στόχους. Εγώ δεν έχω τους ίδιους στόχους, δεν έχω τις ίδιες πεπιθήσεις και δεν με ενδιαφέρει και να τις αποκτήσω. Και δεν έχω... Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω κάτι άλλο και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Και βλέπω ότι, παιδί μου, ότι θέλω να μιλήσω με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και μιλάω με τελείως άσχετους. Θα μου πεις πού το ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που να θέλει να μιλήσει σε μένα. Ωραία. Πάμε λοιπόν και μιλάς. Για άρχινε να μιλάς. Άντε και είμαι εγώ τάδε, θα κάνω εγώ το τύπο και εσύ μιλάς. Τώρα το πετυχαίνεις. Με πετυχαίνεις τώρα, απροειδοποιείται, γι' αυτό το λέω και ως απροειδοποιείται και εγώ είμαι ο τύπος και μου μιλάς. Γεια σου. Ποιος ξεκινάει να μιλάει, λες εσύ καλημέρα ή λέω εγώ. Γεια λέω. Λέω γεια. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας και για την πολύ ωραία παράσταση που κάνατε. Την είδα στην γενική πρόβα, στην προγενική πρόβα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι κάνατε εξαιρετική δουλειά υπό τις παρούσες συνθήκες. Είχατε ένα εξαιρετικό μαέστρο. Πάρα πολύ καλός. Αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει τη δουλειά του. Και καταφέρατε στην σκηνή... Την τέταρτη σκηνή καταφέρετε να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στο τραγικό και να τη δώσετε με απλά, χωρίς μελοδραματισμούς και με αυτόν τον τρόπο εμένα με συγκινήσατε και σας ζηλεύω για αυτή τη σκηνή. Αυτά. Ελπίζω να το έγραψε αυτό το κομμάτι το τελευταίο. Ε? Αυτό το συγκεκριμένο το τελευταίο, ελπίζω να το έγραψε το γράμμα. Το έχω γράψει, ναι, το ζηλεύω, το λέω, ρε παιδάκι, το ζηλεύω. Θέλω κι εγώ να την κάνω αυτή τη σκηνή, γιατί δηλαδή, έχω παιδί, δεν είμαι. Δεν το ζηλεύεις, ότι αυτό το μεταξύ μελοδραματικού και... Ναι, το έγραψα, ότι κατάφερα να αποδώσω μια σκηνή, η οποία είναι πολύ δύσκολη να τη δώσεις, χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, πολύ και να λέω άλλος... Το μελό εσύ δεν το είσαι και πολύ... Τι... Δεν είσαι και του μελό. Δεν είμαι πολύ του μελό, αλλά εγώ εκεί είναι δύσκολο. Γι' αυτό και θα την ξαναδώ. Γιατί ήθελα να την ξαναδώ για να με κόψω, να δω. Ήταν όντως μόνο από τη δική μου κατάσταση ή όντως ήταν έτσι. Ας πούμε ότι θεωρώ ότι ήταν έτσι και ότι δεν ήταν. Γιατί κατάφερε, την βρήκε. Πώς νιώθεις που μίλησες με τον Κόρσκι? Θα περίμενα κάτι περισσότερο. Τώρα, σου λέω από αυτή την. Άντε, μίλησες. Έτσι, και πώς νιώθεις, κακώς πως, για πες. Μου φαίνεται ψυχρός, αν πες όμως λογικό είναι. Δεν ξέρω τι παραπάνω θα μπορούσα να είχα κάνει. Ναι. Για βγάλω το κείμενο, το ακούσουμε. Θα το μεταφράζω, δεν... Ναι, πες. Θα το μεταφράζω, έτσι. Για πάμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια και μία πρόταση. Η υποκεφαλίδα του κειμένου. Mm-hmm. Γεια σας, κύριε Κόσκι. Την 3η στις 6 Μαΐου, κατά τη διάρκεια των φωτισμών για την παράσταση Κάστορ και Πολύξ, ήμουνα στην όπερά σας και το απόγευμα παρακολούθησα την πρόβα.
Και γι' αυτό, επειδή δεν κατάφερα να σας συγχαρώ για τις επιδόσεις σας, βρίσκω το κουράγιο, βρίσκω το θάρρος, βρίσκω το κουράγιο, τα δικά μου, επειδή είναι αλλιώς συνταγμένος ο λόγος. Δεν πειράζει, το διδέγιο μετά, πάμε. Να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να σας κάνω μια πρόταση γραπτός. Στην σκηνοθεσία σας μου άρεσαν πάρα πολύ ο θάνατος του Κάστορ και ακριβώς η ταφή του. Εσείς καταφέρατε να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στη γεμάτη συναισθήματα και συγκινητική μουσική και σε μια δύσκολη και σκληρή στιγμή και τη δύσκολη στιγμή της ταφής να κρατήσετε να κρατήσετε την ισορροπία και με απλότητα και χωρίς περιτά στολίδια μία πραγματικά εξαιρετική σκηνή να παρουσιάσετε. Καλώς, καλά μέχρι εδώ. Η σκηνή είναι όντως εξαιρετικά καλή και συγκινήθηκα πάρα πολύ πάνω σε αυτή. Γι' αυτό το σκηνοθετικό κατόρθωμα σας ζηλεύω. Εσείς μπορέσατε τους ερμηνευτές σας και τους πρωταγωνιστές και τη χοροδία αλλά και τους κομπάρσους να βοηθήσετε να καταφέρουν ο καθένας να βρει τον προσωπικό του δρόμο πάνω στη σκηνή. Και έχω παρατηρήσει ήδη ότι εσείς δουλεύετε με όλους τους ανθρώπους επάνω στη σκηνή σαν πρωταγωνιστές. Δεν τους διχωρίζει δηλαδή χωριστές, χωροδία, πρωταγωνιστές και τέτοια. Η δική σας επιλογή και η συνεργασία με τον μαέστρο Χερ Κρίστιαν Γκουρνό, ο άνθρωπος κάνει πραγματικά την δουλειά του εξαιρετικά, την αγαπάει αυτή και προσέχει όπως και εσείς την παραμικρή λεπτομέρεια. Και είχε δύο εξαιρετικές ομάδες, τη χοροδία και την ορχήστρα, με τις οποίες αυτό στη μουσική του Ραμό τόσο μαγευτικά έπαιξε. Τα λιτά και λειτουργικά σκηνικά και κουστούμια της κυρίας Κατρίν Λετάκ, όπου η παράσταση συμβαίνει σε ένα ουδέτερο και άδειο χώρο, ένα χώρο που, ο οποίος μπορεί να είναι ο κάθε χώρος. Ήταν λίγο πολύ σκηνοθετικά και καλλιτεχνικά. Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου η φράση σας προς την δική σας ρεζί, στη δική σας βοηθό του βοηθού σκηνοθέτη, ότι κάθε εκατοστό επάνω στη σκηνή είναι πάρα πολύ σημαντικό, την οποία εσείς κατά τη διάρκεια των προβών φωτισμού είπατε. Και αυτή η φράση είναι για μένα μου δείχνει ότι εσείς την δουλειά σας την κάνετε με πάθος και με αυστηρότητα. Γι' αυτό θέλω εγώ να μιλήσω με εσάς πάνω στο project μου. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το project που ασχολούμαι, με το να εφαρμόσω πρακτικά την θεωρία του Νίτσε πάνω στη γέννηση της τραγωδίας, πάνω σε δύο οπερατικούς ρόλους. Τώρα εγώ είμαι έτοιμη και θα ήθελα αυτό να το παρουσιάσω, να βρω έναν τρόπο να το παρουσιάσω. Ένα λεπτό. Γι' αυτό χρειάζομαι μία ευκαιρία, μία εξαιρετική ευκαιρία, γιατί είναι λίγο διαφορετικό, ένα οργανωμένο θέατρο και ένα
Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό. Και ένα εξαιρετικά ευφυές πρόσωπο όπως εσείς. Σας ευχαριστώ για όλα. Και ειδικά για την συγκινητική παράσταση. Με φιλικούς χαιρετισμούς. Και την τριτά σαν αυτόν. Αυτό που σου είπα στην τελευταία. Για ξαναδιάβασα την τελευταία, δούμε αν του ζητάς τίποτα. Γι' αυτό θέλω με εσάς πάνω στο, στο δικό μου εγχείρημα να συζητήσω. Τα τελευταία 3 χρόνια δουλεύω πάνω σε ένα... πάνω στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του Νίτσε από τη γέννηση της τραγωδίας, πάνω σε 2 οπερατικούς ρόλους. Τώρα εγώ είμαι πια έτοιμη και θέλω αυτό να βρω έναν τρόπο να το παρουσιάσω. Γι' αυτό χρειάζομαι μία ευκαιρία. Ένα οργανωμένο θέατρο και ένα ευφυές πρόσωπο όπως εσείς. Έλα, τον ονομάζω και Φι, τι άλλο. Ποιο θα κάνει τι. Θα με βοηθήσει να κάνω αυτό το πράγμα. Θα μου δώσει την ευκαιρία. Τι θα μου κάνει. Δεν είναι καθαρό αυτό. Δεν είναι καθαρό ο ρόλος τους. Δεν είναι καθαρό ο ρόλος. Για πες, ποιο δεν σου είναι καθαρό. Ξαναδιάβασα το, παρακαλώ. Αυτό το τελευταίο. Τελευταία πρόταση. Ναι. Τώρα εγώ είμαι πια έτοιμη. Καλώς. Και θέλω να το παρουσιάσω το project. Να παρουσιάσω αυτό. Ή να βρω έναν τρόπο να το παρουσιάσω. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο. Τι έχεις γράψει. Ναι, θέλω να το παρουσιάσω. Αυτό λέω. Ναι. Γι' αυτό χρειάζομαι μία ευκαιρία. Ένα οργανωμένο θέατρο, μια οργανωμένη όπερα, όπως είναι αυτό που πάω εδώ, και ένα ευφυές πρόσωπο όπως εσείς. Δεν πάει. Ε. Το οποίο θα κάνει με την ευφυία, τι με κάνει. Θα με βοηθήσει να το κάνω. Γι' αυτό τα χρειάζεται. Δεν το λέει. Δεν το λέω, ε. Που θα με βοηθήσει να το κάνω ή θα με αποτρέψει γιατί μπορεί να δει την αρλούμπα, που μπορεί να... που θα με βοηθήσει να το κάνω ή θα με αποτρέψει από το... ή θα με αποτρέψει εξηγώντας μου ότι αεροβατώ, ξέρω. Δεν νομίζω να το έγραφα αυτό. Γιατί δεν αεροβατώ. Sorry. Άρα στη δουλειά του η μοναδική του λύση είναι να σου πει τι καλό που είναι. Παίζει ότι... Η μοναδική του λύση είναι να μην του αρέσει. Αυτό, να του πει δεν μου αρέσει. Ρε παιδί μου, τη βρίσκω ότι δεν μου αρέσαν. Αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά του. Αλλά να μου πει ότι είναι αρλούμπα, όχι. Επειδή έχω και επιστημονικά δεδομένα και μπορώ να το στηρίξω, δεν πάω έτσι. Sorry, αγόρι μου. Καλά με τα επιστημονικά, αγόρι. Δεν υπάρχει αυτό. Σε αυτό δεν έχει εμένα. Αυτό. Καλά, μπορεί να είναι. Αλλά ο άλλος χρειάζεται να παίξει κάποιο ρόλο. Οπότε μπορεί να παίξει ένα ρόλο ότι πες μου τη γνώμη. Και η γνώμη σας να μου πείτε, δηλαδή θα έλεγα και η γνώμη σας να ακούσω και αρνητική να είναι πολύ σοβαρό πράγμα για μένα. Είναι σημαντικό τη γνώμη σου, ακόμα και να είναι αρνητικό, για μένα η γνώμη σου θα είναι πολύ σημαντική και θα πάρα πολύ χρήσιμη. Ναι, αυτό που θα με βοηθήσει να το φέρω εις πέρας ή που θα μου δώσει ένα feedback. Μπορώ να το πω και έτσι. Μπράβο, Φιάννη. Δηλαδή, θα μου δώσει ένα feedback, εντάξει, ώστε να το βελτιώσω ώστε να κάνω βελτιώσεις που εγώ δεν έχω την ικανότητα. Ξέρω εγώ, να κάνω... Ναι, όταν μιλάμε, αυτό είναι η βοήθεια. Ο άλλος αυτό θα κάνει. Δεν θα κάτσει να απλά το κοιτάξει να πει αχ, τι ωραίο είναι, αύριο το παρουσιάζουμε. Δεν είναι έτσι. Να παίζει και στους ρόλους που μπορεί να κάνει, το απλά να δώσει ένα. Να πει μια γνώμη. Δηλαδή και να πει φιλενάδα, αυτό είναι αρνούμπα. Ή αυτό είναι αρνούμπα. Εκεί είναι παραφορτωμένο το δεύτερο μέρος μέχρι αηδίας. Είναι αηδιαστικά πάρα πολύ παραφορτωμένο με 15 ηθοποιούς αντί να έχει 3. Ένα παράδειγμα, έτσι.
Το οποίο είναι σημαντικό. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ, Κώστα. Δεν είναι. Αλλά ο άλλος πρέπει να κάπως να νομίσει ότι κάτι θα κάνει το οποίο θα είναι. Πρέπει να είναι καλό για αυτόν κατά κάποιο τρόπο. Εσύ όταν συζητάς, σαν να είσαι το κέντρο του κόσμου, αλλά όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, το κέντρο του κόσμου είναι αυτός. Για τον καθένα από εμάς το κέντρο του κόσμου είναι ο εαυτός του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, για σένα είναι πιο πολύ από ότι και δεν χρειάζεται εδώ να φαίνεται πόσο πολύ είσαι στο κέντρο του κόσμου. Δεν είναι η δουλειά σου να φαίνεται τόσο πολύ το κέντρο. Ωραία, ωραία. Που θα με βοηθήσει να το φέρω σε πέρας και θα μου δώσει ένα καλό feedback. Α, τι ωραία που το είπε. Έτσι το προτιμάω. Αλλά δεν ξέρω αν το προτιμάς εσύ. Σου κάνει καλύτερα έτσι ή δεν σου κάνει. Μια χαρά μου κάνει έτσι. Μια χαρά μου κάνει έτσι. Αυτό που δεν μου κάνει είναι να γυρίσει και να μου πει άλλο. Κοίτα, το να μην σου λέω, αυτό που αποδέχομαι εγώ σαφώς να γυρίσει να μου πει δεν μου αρέσει, δεν με ενδιαφέρει, το βρίσκω χάλια. Αλλά το να μου πει ότι είναι βλακεία δεν νομίζω ότι μπορεί να μου το πει, γιατί δεν παίζω με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με «Α, σκέφτηκα κάτι και έχω μια πολύ ωραία ιδέα». Δεν υπάρχει αυτό σε μένα. Καλύτερα. Δεν πάω έτσι. Δεν το λες κάπου. Αλλά λες ότι το έχω ετοιμάσει και το κάνω το σπίτι. Υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι αλλιώς να μιλάμε για μια ωραία ιδέα και αλλιώς να μιλάμε για ένα πράγμα που είναι σχεδόν περίπου ένα 50 με 60% έτοιμο. Ωραία. Και όσοι δηλαδή και σε θεωρητικό κομμάτι είναι καλά υποστηριγμένο, αλλά και σε πρακτικό. Οπότε εγώ δεν πάω τώρα να το πω, αχ, ξέρετε, πέστε μου πώς θα μπορούσα να το κάνω. Το έχω ήδη κάνει και αυτό που θέλω να το ολοκληρώσω. Εγώ στη λεπτομέρεια λίγο να προσθέσω. Ωραία. Εντάξει, δεν. Δηλαδή έβαλα αυτό το... Να το πω καλύτερα που θα με βοηθήσει να το ολοκληρώσω και θα μου δώσει ένα καλό feedback. Που θα μου δώσει ένα καλό feedback και θα με βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Πού θα με βοηθήσει να το... Και πιθανόν θα με βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Όχι και θα με βοηθήσει να... Και σαν μια πιθανό... Έτσι είναι σαφές αυτό που σου λέω. Ναι. Και πιθανόν θα με βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Πώς φαίνεται αυτό. Ναι. Αυτό. Θα μου δώσει ένα feedback και... Πιθανόν θα με βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Ωραία. Δεν είμαι και ο καλύτερος αυτό, να χάλια στις εκθέσεις, αλλά πώς φαίνεται, σε σχέση με το άλλο, πώς φαίνεται. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Α, πολύ ξεκάθαρο. Βλέπεις τώρα. Ναι, ναι, τώρα αυτό, γιατί του ζητάω ακριβώς αυτό που θέλω. Ναι. Πώς τα άκουσες τα λόγια αυτά σε σχέση με αυτά που του είπα για την παράσταση. Τα θεωρείς, εγώ έχω πάντα και αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, επειδή δεν μπορώ. Για να του γράψω τα αρνητικά, αυτό που συζητήσαμε και με την ψυχολόγη, αυτό που μου είπε είναι ότι θέλεις να ανοίξεις μια γέφυρα επικοινωνίας μαζί του. Αν μου λέει, σου ζητήσει να του πεις τα αρνητικά ή σου ζητήσει να του πεις αυτό που δεν του άρεσε, τότε μπορείς να του τα πεις. Χωρίς να σου το ζητήσει, υπάρχει ένα θέμα. Χωρίς να μου το ζητήσει. Είστε πολύ φίλοι, αν δεν έχετε κάτι μεταξύ σας. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το στήσεις αυτό το κάτι. Ναι, δεν μπορώ εγώ δηλαδή τώρα να πάω και να του πω όπως είχα γράψει το προηγούμενο γράμμα. Που μπορώ να να γράψει επειδή εγώ δεν μπορώ να σας φανταστώ λιγότερο από τέλειο, με φόραγε εκείνο το πράγμα. Γιατί στο μυαλό μου σας έχω το τέλειο, το απόλυτο και τέτοια. Τι να του πω. Επειδή εγώ δεν μπορώ να σας θεωρήσω κάτι λιγότερο από τέλεια, έτσι, το οποιαδήποτε ψιλολεπτομέρεια μου με κλώτσαγε, έτσι, και κάπως έτσι. Κατάλαβες πώς πάει. Και τον αφήσω τον Droid, ήταν κάποιες ψιλολεπτομέρειες με καρασταθώ κάπως ιδιότυπα. Δεν σημαίνει ότι το γράψεις έτσι, απλώς σου λέω μια ιδέα. Ναι. Εντάξει. Το ιδιότυπα δεν ξέρω πώς θα γραφτεί και πώς θα γραφεί να είναι ανάλαφρα. Αλλά, δηλαδή αφήνεις να εννοηθεί ότι έχεις κάτι να του πεις χωρίς να του λες αυτό που έχεις να του πεις. Ναι. Έτσι. Και το ψιλολεπτομέρειες δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Αναφέρεσαι σε λεπτομέρεια
καταρχήν και. Όχι λεπτομέρεια, κάπως θα το αποβαθμίσουμε τη λέξη λεπτομέρεια. Ξέρω, υπάρχουν κάποια. Μικροθέματα. Επειδή σας θεωρώ έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, δεν μπορώ να. Τι, πώς το είπες? Μικρολεπτομέρειες, μου έκανε εντύπωση. Υπήρξαν όμως. Όχι, μικρολεπτομέρειες μου έκαναν εντύπωση. Όπως θα έκανε εντύπωση ένα μικρό σημάδι σε ένα εκτυφλωτικά λευκό τοίχο. Πώς φάνηκε το εκτυφλωτικά λευκό τοίχο? Αλλά το τράβηξα, εγώ το έκανα. Ελπίζω να το μαζέψεις. Απλώς προσπαθώ να σου πω πράγματα κάτω από τη λογική. Έτσι, τώρα μάζεψα το γιατί το τράβηξα κι εγώ. Να, εγώ ας πούμε στο προηγούμενο είχα γράψει αυτό που μου είπε τελικά. Υπήρξαν πράγματα στην δική σας παράσταση τα οποία σε μένα δεν άρεσαν. Αλλά ξέρω καλά ότι μέχρι τη γενική πρόβα θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και ότι κάθε φορά θα βελτιώνεται κάτι. Εσείς έχετε έτσι κι αλλιώς μια πολύ καλή. Όχι. Το σκότωσε. Εμένα δεν μ' άρεσε, το σκότωσε επειδή το αγαπούσε. Δεν λέγεται αυτό σε μένα, δεν άρεσε. Όπως μου είχε πει και κάτι άλλο, γιατί ανέφερα το εξής. Τα θεατρικά βραβεία για την παράσταση, για την σκηνοθεσία σας, το Laurence Olivier Award και το Opera Awards το 2014, δεν είναι σίγουρα τυχαία. Και γυρίζει και μου λέει, αυτό μου κάνει είναι λίγο του τι λες. Τι λες δηλαδή. Τι λες, γιατί αφού δεν λες δεν είναι σίγουρα τυχαία. Για το γερμανικό τρόπο σκέψης είναι σαν να του λέω, ρε παιδί μου, ότι είσαι πολύ καλός αυτό που κάνεις, αλλά εγώ μπορώ να σου βρω πάρα πολλά ψεγάδια. Μπράβο, πρέπει να είναι η λέξη ψεγάδια, να βρεις μια λέξη τα οποία να λέγεται πρώτον όχι πολλά, ούτε καν πάρα πολλά, και το ψεγάδια πρέπει να είναι. Ξέρω, θέλει μια πολύ δική. Υπάρχουν κάποιοι γερμανικοί όροι, θα δω, θα το βρω. Είναι πιο χαμηλό αυτό. Πρέπει να βρεθεί κάποια λέξη λιγότερη ένταση από το ψεγάδι. Ατοπήματα. Όχι ατοπήματα. Υπάρχουν σημεία που φεύγει από την τελειότητα. Ατέλειες, μικρές ατέλειες. Όχι ατέλειες. Όχι τη λέξη ατέλεια, που φεύγει από την τελειότητα. Υπάρχει στιγμές που φεύγει από την τελειότητα. Υπάρχει κάποιες στιγμές που φεύγεται από την τελειότητα. Πρόσεξε τι λέω, έτσι. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν στιγμές που χάνεται η τελειότητα. Ναι, που χάνεται, που διαφεύγει η τελειότητα. Θα έλεγα θολώνει η τελειότητα. Ή παρόλα αυτά υπήρξαν στιγμές που θολώνουν την τελειότητα. Όχι. Δεν μ' αρέσει γιατί το θολώνει γεμίζει όλα. Ή μπορώ να το πω, υπήρξαν στιγμές. Το θολώνει η τελειότητα, θολώνει όλη την εικόνα. Ναι, υπήρξαν στιγμές που. Καταρχήν στιγμές. Χάνεται η διάβγεια της τελειότητας, όχι. Χάνεται η τελειότητα, εντάξει. Από τις οποίες διαφεύγει. Ναι. Τις οποίες ίσως διαφεύγει η τελειότητα. Ναι, που μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν στιγμές που διαφεύγει η τελειότητα. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν στιγμές στην παράσταση που διαφεύγει όχι. Η τελειότητα. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, όχι ότι διαφεύγει. Πρόσεξε, κατάλαβες, άλλο διαφεύγει και άλλο κατά τη γνώμη μου διαφεύγει. Ναι, τι να γράψω. Εσύ πώς το λέξεις, το ίδιο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν στιγμές που διαφεύγει η τελειότητα. Πρόσεξε, διαφεύγει η τελειότητα
είσαι χάλια με αυτό το κόκκινο ή κατά τη γνώμη μου είσαι χάλια με αυτό το κόκκινο. Κατά τη γνώμη μου βέβαια. Κατάλαβες πώς είναι τώρα. Είναι το κατά τη γνώμη μου, χάνει, πώς το λένε, μειώνει το απόλυτο και το γενικό. Και μένει να σε έχει βέβαια έτσι κι αλλιώς, αλλά λέμε τώρα εμείς το προσπαθούμε, κάνουμε μια συζήτηση στο πώς θα το γράψουμε το αυτό και να το διορθώσουμε. Δεν έχει σημασία. Εμείς κάνουμε τώρα μια εδώ πέρα, μια βελτίωση. Τώρα από εκεί πέρα τι θα κάνει αυτός, δικό του το θέμα. Απλώς λέω κατά τη γνώμη μου μειώνει το είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και σου λέω θα το κάνω αυτό. Γι' αυτό απλώς εγώ εξηγώ γιατί διορθώνω και γιατί προτείνω διόρθωση. Έτσι, γίνεται λιγότερο σκληρό. Όταν λες κατά τη γνώμη μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Έτσι. Έτσι. Ή από όπως τα βλέπω μέχρι στιγμής, θα μπορούσα να πεις και αυτό, ακόμα να μειώσεις το κατά τη γνώμη μου, όπως τα βλέπω τα πράγματα μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη που έχω αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη γνώμη που έχω αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι αύριο μπορεί να έχω μια άλλη, δηλαδή μπορεί να μου την αλλάξεις, κατάλαβες τι γίνεται. Κάπως έτσι, δηλαδή, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπους να απαλύνω το έτσι, έτσι. Οπότε μπορεί να είναι κατά τη γνώμη και όχι είναι έτσι τα πράγματα και μάλιστα κατά την... Κατά την τωρινή μου άποψη. Ναι, τη μέχρι τώρα άποψή μου, Κατάλαβες τη μέχρι τώρα άποψή μου, που σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν σημαίνει αύριο. Ότι είναι κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και το ξέρεις. Όταν λες μέχρι τώρα άποψή μου, mm-hmm. εντάξει, αφήνεις περιθώρια. Ναι, ναι, ναι. Το να αλλάξει η άποψή μου. Ωραία. Πώς το ακούς τώρα έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάνω το επειδή το λέω. Δεν είναι... Όχι. Τα ακούω καταρχάς ότι είναι πολύ πιο... Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στην έκθεση έπαιρνε γύρω στο 10 με 11. Α, ναι, εγώ να δεις τι τρομερές επιδόσεις που. Ναι. Πετός πως τα γερμανικά γράφω καλύτερα, έτσι. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Απλώς σου λέω για μην νομίζεις δηλαδή ότι ξέρω και από έκθεση. Απλώς προσπαθώ να κυνηγάω τη σαφήνεια και τη μη επιθετικότητα. Αυτό είναι που θέλω εγώ. Γιατί εγώ ούτως ή άλλως από τη στιγμή που μιλάω προφορικά με κάποιον. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει ο άλλος στη φωνή μου, αν μιλήσω κανονικά και δεν αρχίσω να το παίζω το κοριτσάκι που «Αχ, συγγνώμη, δεν κάνω τέτοια», αλλά είναι ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Και κάτι που δεν κάναμε είναι ένα που δεν φαίνεται τόσο πολύ και χρειάζεται. Γράφεις με στυλό, πάρε στυλό και γράφει. Παίρνω, ορίστε. Είστε πολύ σημαντικός για μένα επειδή... Ωραία, ναι. Ό,τι θέλεις. Δεν φαίνεται αυτό που θέλει τόσο. Αυτό θέλει λίγο. Γιατί για σένα είναι πολύ σημαντικός. Πρόσεξε, δεν έχει σημασία αν είναι ή όχι. Εντάξει, αλλά όχι, εγώ μιλάω για τη δική μου άποψη γιατί είναι σημαντικό. Ναι, αλλά μέσα στην επικοινωνία και όταν του λες πράγματα όχι ευχάριστα, το είσαι πολύ σημαντικός για μένα επειδή με κάποιο τρόπο και πρέπει να είναι υπομένο μέσα. Μπορεί να είναι καλός, κακός και τα λοιπά, αλλά δεν φαίνεται ότι είσαι για μένα σημαντικός. Επειδή εγώ, παράδειγμα, ψάχνω ένα πρότυπο... Επειδή εγώ ψάχνω ένα συνομιλητή και το λέω αυτό. Άστο. Σημαντικός γιατί είναι. Γιατί είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος, πολύ στη δουλειά του. Αλλά πρέπει να φαίνεται ότι αυτό είναι, το κάνει σημαντικό για σένα. Δεν φαίνεται. Δεν ξέρω αν το λέω... Yeah. Δηλαδή, το κείμενο αυτό δεν δείχνει ότι αυτός είναι σημαντικός για σένα, ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι πετυχημένος άνθρωπος, να είναι και ένας μπασκετμπολίστας πετυχημένος, μπορεί να είναι και οτιδήποτε πετυχημένος. Αλλά το ότι είναι σημαντικός για σένα, ναι, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει... Είναι ένας πετυχημένος επαγγελματίας σε ένα χώρο που και εγώ θέλω να πετύχω.
Αυτό το γαμίδι το λες. Κατάλαβες πώς είναι. Μ' αρέσει όταν μιλάς, Βρώμικα Κωστάκη. Πώς σου πάει. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δεν το λες. Ωραία. Το καταλαβαίνεις ότι δεν το λες. Και έχει τις γνώσεις στο να μπορεί να φέρει. Ας τα γλυψίματα. Δεν είναι, είναι για μένα αν είσαι σημαντικός. Άστο το είσαι σημαντικός. Άστο το είσαι σημαντικός. Το άστο σημαντικός είναι άλλο. Είσαι σημαντικός για μένα. Ναι. Είναι σημαντικός για μένα επειδή έχει τις γνώσεις και μπορεί, ρε παιδί μου, να ισορροπήσει μία δύσκολη σκηνή. Γάματα. Γιατί είδα τη δουλειά σου και ήταν κάπως. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μα το έχω γράψει στην αρχή ότι είσαι. Και αποφάσισε ότι είσαι σημαντικός για σένα. Πρέπει κάπως να συνδεθεί αυτό. Κάτι λείπει. Δηλαδή, αυτό το πακέτο, έτσι. Δηλαδή, έχω ακούσει την πατήδα και τη δουλειά σου και εγώ αποφάσισα ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι μου έκανε. Δεν ξέρω. Αφού σου λέω, έκλαψα, παιδάκι μου, και εγώ δεν κλαίω έτσι. Δεν φαίνεται στο γράμμα σου. Ε? Δεν φαίνεται στο γράμμα. Μα το έγραψα, συγκινήθηκα, το έγραψα. Δεν φαίνεται αυτό το κομμάτι που σου λέω εγώ στο γράμμα. Πες μου που φαίνεται αυτό το κομμάτι που σου λέω εγώ στο γράμμα σου. Περιμένω. Με την ησυχία μας. Εγώ το γράφω. Η σκηνή ήταν εξαιρετική και, είχα και με συγκίνησε πάρα πολύ. Η σκηνή! Η σκηνοθεσία σας ήταν εξαιρετική και με συγκίνησε πάρα πολύ. Πάντως λες η σκηνή. Αφού δεν ήταν πάνω ο Χριστιανός, παιδάκι, ο Εβραίος δεν έπαιζε αυτός, οι άλλοι παίζανε. Ορχήστρα, χοροδί, ο μαέστρος ήταν. Έβλεπα την πελάτη του μαέστρου που ήταν και καταϊμωμένη. Αυτός είναι σημαντικός για σένα επειδή είδες τη σκηνοθεσία, την είδες και ήταν κάπως. Ωραία, αλλά πρέπει να φαίνεται. Κάτι μου λείπει στο να φαίνεται. Δεν έχω κάτι να σου πω ατζέντα, να σου πω αυτό και δεν σου πω. Όχι. Έτσι, απλώς σου λέω πως κάτι λείπει από εκεί και γι' αυτό το συζητάω. Περίμενε. Δεν λέει αυτό. Καταλαβαίνεις, αν υπήρχε και μια εικόνα να το λέει, το κείμενο αυτό, αυτό λείπει. Ότι είσαι σημαντικός για μένα. Άστο το εννοείται που κάθομαι και σου γράφω, κάνω ιστορίες και τέτοια. Άστα αυτά. Να το λέει το γαμίδι. Δεν το λέει. Κάτι λείπει. Λείπει αυτό. Αυτή η αίσθηση, το feeling ότι είσαι σημαντικός για μένα. Αν του πω είσαι σημαντικός για μένα, ναι, γιατί η δουλειά σας είναι κοντά, είναι πολύ κοντά στις δικές, η οπτική σας και η αισθητική σας είναι πολύ κοντά στη δική μου οπτική και αισθητική. Ισχύει. Ναι. Ναι, βέβαια ισχύει. Όχι, δεν στο κάνω πλάκα, ισχύει γιατί ισχύει, ο τρόπος... Αλλά είναι ότι εσύ είσαι κοντά, όχι, τη βάζεις εσένα από πάνω. Θα πατήσει τον κάνω των αλλού. Ναι, μπορεί να ισχύει γιατί εσύ τα ορίζεις τα πάντα σε σχέση με σένα, ναι, αλλά του λες αυτό. Και του πατάς τον κάλο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις. Θα σου πω όμως που είσαι πολύ σημαντική γιατί ασχολείσαι με αυτό που ασχολούμαι εγώ και η δουλειά σου μοιάζει με τη δικιά μου. Και έτσι όπως είσαι τώρα έτσι στο χρόνο επάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα μου πετάξεις τι στο κεφάλι. Νιώσε αυτό που σου λέω να δεις πώς είναι. Τι έχεις σκοπό να μου πετάξεις το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να πετάξω το κεφάλι, θα κατέβω κάτω. Τι, σουγκαρίστρα. Θα κατέβω κάτω, εγώ δεν χρειάζεται, εγώ δεν έχω πετάω. Ναι, κατάλαβες τι σου λέω. Είστε σημαντικός για μένα επειδή μοιάζεις ο δασκάλος μου. Όχι, το κατεβάζεις το επίπεδο δασκάλου. Μπορείς, όχι στους δασκάλους μου, γιατί έχετε το στυλ ενός δασκάλου μου που έχω την πιο ακραία εκτίμηση. Εντάξει. Αλλά ας σου λέω ένα παράδειγμα που να τον φέρει σε κάτι, αλλά αυτό το κάτι να είναι εξαιρετικό. Το μοιάζω στους δασκάλους μου είναι έχασε, έτσι, το καταλαβαίνεις πώς πάμε. Το πιάνεις ότι λέμε... Ότι συζητάμε με τον άνθρωπο, ο οποίος θα σου πει: μα εσύ έχεις τον εαυτό σου πάνω από όλους, αυτός τι θέλει να το έχει.
που έχει πάρει και βραβείο τώρα πρόσφατα και έχει φτιάξει και παραστασάρα από τον Ιμνούσανε. Δηλαδή, κάτσε καλά. Τι ώρα περνάμε. Είσαι σημαντικός για μένα, ναι, επειδή η δουλειά σας με συγκίνησε βαθύτατα. Κουλάει. Δεν είναι λίγο σαλτσάτο είναι, αλλά... Επειδή η δουλειά σας πλησιάζει το τέλειο, όπως το καταλαβαίνω... Λέω παράδειγμα, έτσι, μην πιαστείς από μένα, ναι. Λέω παραδείγματα, είναι ένας στο ψάξιμο. Έτσι, μην το θεωρήσεις ότι το βρήκα και αυτό είναι το σωστό. Πώς το ακούς αυτό? Είσαι σημαντικός για μένα, ναι. Το είσαι σημαντικός, δεν χρειάζεται να το πεις. Μπορεί να μην το γράψεις καν. Πιο πονηρό. Περίμενε. Είσαι σημαντικός για μένα, ναι, γιατί προσέχεις λεπτομέρειες που άλλοι απλά διαφορούν. Αυτός άλλος προσέχετε λεπτομέρειες... όχι, πρόσεξε, είδα την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, με έχει βοηθεύσει η προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Ναι, αυτό, να σου πω κάτι. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι και τον έχεις από κάτω, ας πούμε, και εγώ τώρα είμαι πάνω σκηνή και ξέρω ότι ο άλλος θα τη δει τη λεπτομέρεια. Θα συζητήσουμε πάνω σε αυτή. Ξέρετε, παιδί μου, ότι κάποια πράγματα δεν θα γίνουν, αλλά δεν είναι ότι εντάξει, το περνάμε και φύγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Γιατί με κάνει να αισθάνομαι πολύ ασφαλής ότι ο άλλος θα προσέξει πράγματα πάνω στη σκηνή που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Και αυτό. Ότι έχει αυτό το μάτι να σταθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι έχει γοητεύσει αυτό το μάτι που έχετε στο να δείτε. Δηλαδή σου λέω, το είπα στη φράση του, αυτή η φράση που είπε ότι το παραμικρό εκατοστό επάνω σκηνή είναι σημαντικό. Εμένα αυτό μου το δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος... Γιατί το γράφω ξανά γι' αυτό, για αυτή τη φράση. Πώς δεν του το γράφω, του το γράφω μέσα απλώς, εδώ. Απλώς, κατάλαβες, πάση να σας κάνω μια περίληψη. Είναι σημαντικό να φανεί ότι είναι... Μάλλον πες μου τα λόγια μου λίγο, ότι πώς το είπα. Ότι για μένα είσαι σημαντικός επειδή και το είσαι σημαντικός για εσένα επειδή, ακόμα καλύτερα να μην υποθεί αυτή η πρόταση είσαι σημαντικός για μένα επειδή, να φανεί, να παίξει από μέσα, αλλά να είναι ξεκάθαρο ότι είσαι σημαντικός για εσένα επειδή. Σε ανάγκη γράφτο. Το είσαι σημαντικός για μένα επειδή μου θυμίζει λίγο στην... Μα εγώ το λέω εδώ ξεκάθαρα, ακόμα ηχεί στα αυτιά μου η φράση σας προς την βοηθό. Ναι, που έλεγε. Κάθε εκατοστό είναι πάνω σε σκηνή σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Την οποία είπατε, πραγματικά, αυτό σου ήταν από τα πράγματα που το άκουσα, λέω, όπα, εδώ είμαστε, για έλα το παιδάκι μου, για ανέβα πάνω. Βγάλ' την αυτή, δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό το ξέρω, μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων. Οπότε, ή βγάλαμε καμιά άκρη, έστω. Ίσως πρέπει να αφαιρέσω ότι ακόμα ηχεί στα αυτιά μου. Όχι, αυτό είναι υπέροχο για να το αφιερώσεις. Γιατί το ότι ηχεί στα αυτιά μου σημαίνει ότι είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μου πάτησε το... Ναι. Είναι από τα πράγματα που με έκαναν εντύπωση. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να αφήσεις, οπωσδήποτε. Ας πούμε από το σκηνοθέτη που εγώ έκανα 2 μήνες, ας πούμε, που καθόταν. Εγώ δεν θυμάμαι και κάτι. Δεν θυμάμαι να είπε και κάτι που να πόρεσε. Έχει σημασία. Αυτό είναι ό,τι πρέπει και μπορεί να φτάνει και μόνο του, γιατί έτσι κι αλλιώς συζήτηση είμαι. Δεν είναι ότι έχω εγώ δίκιο και άδικα. Είναι καλοβαλμένο. Αυτό το αφήνεις. Το ότι έχει, γιατί είναι σαφές και είναι πράγμα που έκανε. Εντάξει, και ξέρει. Το έκανε και το πει, ναι, βέβαια. Ξέρει ότι το τηρεί και ξέρει ότι. Δηλαδή δεν του λες μια σάλτσα για να την πει. Για να βοηθήσει την κατάσταση. Είναι κάτι σαφές. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Για ξαναδιάβασα το λίγο.
Εκείνο και το κομμάτι της σάλτσας με το «ηχεί στα αυτιά μου» λίγο πριν να δω πώς. Λοιπόν, ακόμα «ηχεί στα αυτιά μου» η φράση λίγο πριν, μια φράση πριν. Πριν είναι αυτό που του λέω ότι η παράσταση συμβαίνει σε ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να είναι κάθε χώρος, θα μπορούσε να είναι κάθε τόπος. Ο παράδεισος, η κόλαση, δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί αυτό θέλει να δώσει. Το έγραψε αυτό, το παράδεισος, η κόλαση, δεν ξέρω τι. Το έγραψε αυτή την πρόταση που είναι πολύ ωραία. Η πρόταση θα μπορούσε να ήταν ακόμα και ο παράδεισος ή η κόλαση. Αυτό, το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι καλύτερο από το ότι θα μπορούσε να ήταν ο κάθε τόπος. Άρα το κάθε τόπος και άλλο ακόμα και ο παράδεισος ή η κόλαση. Mm. Είναι αλλιώς. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε την πρόταση αυτή. Ναι, ένα παιδικό δωμάτιο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, όταν του λες κάθε τόπος είναι κάτι. Όταν του λες ακόμα και ο παράδεισος ή η κόλαση, είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως το έργο που συμβαίνει στον παράδεισο και στην κόλαση. Α, δεν πειράζει. Α. Τότε θα μπορούσατε και ένα υπνοδωμάτιο παιδικό ή... Γιατί, ναι, και αυτό το δίνει. Έτσι φαίνεται μέσα από τη σκηνοθεσία. Λοιπόν, ακόμα έχει στα αυτιά μου η φράση σας προς την... Όχι, διάβασα το παρακαλώ. Ποιο? Την πρόταση πριν. Τα απλά και λιτά σκηνικά. Τα απλά και λιτά σκηνικά και κουστούμια της κυρίας Κατρίν Λετάκ. Η παράσταση συμβαίνει σε έναν σχεδόν ουδέτερο και άδειο χώρο, ένα χώρο ο οποίος κάθε χώρος μπορεί να είναι. Αυτό έχω γράψει εγώ. Και τώρα λες εσύ, ένα χώρο ο οποίος μπορεί να είναι ο παράδεισος, η κόλαση, ένα παιδικό δωμάτιο. Ίσως ένα παιδικό δωμάτιο. Ναι, το έχω γράψει. Ή ίσως... Ένα παιδικό δωμάτιο. Ναι. Γιατί αυτό θέλει αυτός να δώσει. Αυτό το είχε δώσει ακριβώς. Αλλά αλλιώς σε κάθε χώρο και αλλιώς... Ναι, εντάξει, αυτό εντάξει. Λοιπόν, ακόμα είχε στα αυτιά μου η φράση σας προς την βοηθό σκηνοθέτη. Τη βοηθό του βοηθού σκηνοθέτη. Κάθε εκατοστό... Ας τη βοηθό του βοηθού σκηνοθέτη, γάμο. Τη φράση σας, ας το... Αγάπησα με τον βοηθού σκηνοθέτη, τη φράση σας. Να το βγάλω δηλαδή αυτό. Επειδή, άμα έλεγες το βοηθό σκηνοθέτη, θα σου λέγα όχι, αλλά τη βοηθό του βοηθού σκηνοθέτη... Με... Είναι μία λέξη στα γερμανικά, ωραία, είναι ρεζίκο πιτάντιν. Ωραία, άστο. Δεν είναι βοηθό του βοηθού, υπάρχει μία λέξη, αλλά στα ελληνικά δεν το έχουμε αυτό. Ναι, εντάξει, παρακάτω. Κάθε εκατοστό είναι πάνω στη σκηνή πολύ σημαντικό. Παρακάτω. Την οποία εσείς κατά τη διάρκεια των φωτισμών είπατε. Ναι. Τότε μπορεί να πεις το είπατε και να μην πεις εγώ ότι είσαι το βοηθό του βοηθού σκηνοθέτη. Το είπατε. Όχι, εγώ θέλω να πω ακριβώς και σε ποιον το είπε, γιατί δεν είναι γενικό και αόριστο, γιατί πάταξε. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Okay. Εγώ δεν συγκράτησα μόνο, συγκράτησα και ακριβώς τη στιγμή που το είπε. Πότε. Και τη στιγμή που διόρθωνε. Τι ώρα, πότε, πού. Διόρθωνε ακριβώς αυτή τη σκηνή που εμένα με συγκίνησε. Πώς έπρεπε να έχει καθίσει η άλλη για να την πέσουν σωστά τα φώτα επάνω της. Αυτό. Πες το, δεν φαίνεται ότι ξέρεις ποια σκηνή μιλάς. Το λέει ή όχι. Μπορώ να το χαβάλω και να την διορθώσω. Μετράνε αυτά, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Τη συγκεκριμένη σκηνή, κατάλαβες ότι εγώ ξέρω για ποια σκηνή μου λες. Δεν λέω, ξέρεις κάτι, είναι το εξαιρετικό που είναι σημασία και έχει σημασία. Δηλαδή προσπαθώ να φύγω από τη γενικότητα. Μα ούτε κι εγώ θέλω. Και τη σάλτσα που θα μπορεί να την πεις σε οποιονδήποτε, είναι σαν να την βέφεις σε μια γκόμενα. Και λες μπορούν παραμύθια. Αν τα λες καλά, η άλλη θα πει... Πόσο άλλο το έχει πει, γιατί βάζεις τα ίδια, κατάλαβες. Πρέπει να φαίνεται από πολλές μπάντες ότι λες συγκεκριμένα. Μιλάς γι' αυτό, ναι βέβαια. Όπως ίσως θα μπορούσα να αναφέρω και για το μαέστρο ότι με είχε... Αφορά το μαέστρο, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά η συγκεκριμένη σκηνή, όσο πιο πολύ γίνεσαι συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο, φεύγει από τη γενικότητα
εντάξει, που λέει λέμε κάτι και σε όποιον δούμε ότι μπορείς να μας βοηθήσει να περάσουμε το project μας και το σαλτσάρουμε και... Δεν είναι τυχαίο ότι, περίμενε, δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από όλο το θέατρο εγώ θέλω να μιλήσω σε συγκεκριμένον άνθρωπο και όχι σε άλλους. Υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να συνηλήσω. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να φαίνεται αυτό και να περάσει τους δικές του άμυνες που λέγεται ξυπασιά. Αυτός έχει κάτι. Αυτός έχει κάτι που μπορεί να το πιάσει. Και του το λέω στο τέλος, ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα... Έχει κάτι το βλέμμα του. Αυτό το κάτι στο βλέμμα του εμένα με ενδιαφέρει. Αυτό το κάτι στη ματιά του. Αυτό το ότι μπορεί να δει πέρα και εγώ το θέλω αυτό. Το λες. Εγώ θέλω δηλαδή αυτή την οπτική, γιατί μπορεί να δει πέρα από το φαινόμενο. Μπορεί να δει δηλαδή πέρα από το 50% που θα του δείξω εγώ τώρα. Το 60%. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το λες. Δεν το λες. Όχι, δεν το λέω. Άρε Κωστάκη. Τι άρε Κωστάκη. Γιατί... Άρε Κωστάκη. Τι άρε Κωστάκη. Τι το άρε Κωστάκη. Πώς θα το πω εγώ αυτό. Ε? Αυτή... Πώς θα το... Αυτή, πώς το λέμε ρε παιδί μου. Πώς το λέμε στα ελληνικά. Αυτή η... Πώς το λέμε όταν κάποιος μπορεί να δει πέρα από τα φαινόμενα. Αυτή η ικανότητά σας να βλέπετε πέρα από τα φαινόμενα και να εμβαθύνετε. Να βλέπετε, πώς λέγεται, η προσθετική ικανότητα λέγεται. Όπως είναι αφαιρετική, είναι πολλά και το βλέπεις λίγο. Υπάρχει και το είναι λίγο και το κάνεις γεμάτο. Το να μπορεί να δει λίγο πέρα ρε παιδί μου. Να γεμίσετε τα κενά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ψηλό είχα πιάσει όταν τον είχα πρωτοδεί, αλλά έλεγα εντάξει, αυτό μπορεί να είναι δική μου ιδέα, επειδή αυτός έχει αυτή τη θέση, σιγά, ο καθένας. Αλλά αυτό το είδα ειδικά σε αυτή τη σκηνή με τον, που έκανε, αυτή τη σκηνή που μου άρεσε τόσο πολύ, αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά. Το ότι μπόρεσε μέσα σε ένα πράγμα που όταν θα του έρθει η μουσική και θα ήταν τόσο συγκινητική και wow και όλα αυτά και χοροδία και όλα, να φτιάξει αυτό το έτσι, αυτό το πράγμα και να είναι τόσο απλό και τόσο ισορροπημένο και τόσο... Κι παρέ το μπούστι, κοίτα να δεις ρε, αυτό θέλω. Το προσλαμβάνω ρε. Σε ζήλεψα απόλυτα. Ναι, μα το λέω, το τον ζήλεψα. Γιατί το... Βέβαια, του το έχω πει ξεκάθαρα εδώ πέρα. Βέβαια, του το έχω πει. Για αυτή την σκηνοθετική σας ικανότητα, σας ζηλεύω. Όχι. Με κορυφή για μένα να... αυτό. Ε? Με κορυφή για μένα, ναι. Ναι. Ποιο? Αυτή η κίνηση των χεριών, ξέρω. Τη σοπράνο πάνω στα χέρια του νεκρού, έκανε μια απλή κίνηση, ρε παιδί μου, τραγούδησε χορδί και αυτή έκανε μια πολύ απλή κίνηση, μια πολύ απλή κίνηση. Ήταν απίστευτα ωραίο, έλεγα, την οποία τη δίδαξε ο άλλος, έτσι. Αυτό ήταν καθαρά σκηνοθεσία. Δεν είχε να... Γιατί αυτή δεν τραγουδούσε, δεν έκανε τίποτα. Είχε μια χοροδία απέναντι εκείνη η οποία τραγουδούσε, την ορχήστρα από κάτω, τον άλλο ο οποίος είναι νεκρός και, αυτός... και αυτή που είχε πάρει μια θέση επάνω σε αυτό που είναι σαν βουνό. Δεν είχε ότι... να πεις ότι αυτή τραγουδούσε και έδωσε με κάποιο τρόπο μέσα από το τραγούδι, κατάφερε να περάσει αυτή την κίνηση. Δεν υπήρχε τραγούδι δικό της. Είχα μόνο την εικόνα. Εκεί φαίνεται ότι μετράει ο σκηνοθέτης. Ναι. Εκεί φαίνεται ότι αυτό ήταν δικό του. Γράφει. Το γράφες. Η σαφήνεια είναι σαν να λες εγκόμενα κάτι και να λέει αυτό κάπου το έχω ξαναδεί. Copy-paste. Εντάξει, όσο πιο πολύ φεύγει από το copy-paste, τόσο πιο καλά. Και θα φύγει από το αντιγράφω και επικολλώ,
όταν αρχίζει να είσαι συγκεκριμένη, όπως είναι η συγκεκριμένη σκηνή, η οποία εντάξει, μη λέω, μου έδειξε. Δεν τον ερωτεύτηκα για αυτή. Γράφτο. Τι να το γράψω, ρε, ερωτεύτηκα το πνεύμα σου. Παρακαλώ, δάλισέ το μου για κάτι μήνες. Ναι. Και το ήθελα και θα το ήθελα δανεικό για κάτι, για μισή ώρα ίσως ή για μία. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου δανείσετε ναι. την οπτική σας για ένα τέταρτο, για καμιά ώρα. Ναι. Μπορεί να μην το γράψεις έτσι, αλλά καταλαβαίνεις ότι έτσι είναι αλλιώς. Το θέλω από θαυμασμό. Όχι για να το χρησιμοποιήσω, όχι για να κάνω δουλειά μου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το θέλω δικό μου από υπερβολικό θαυμασμό. Όχι, δεν το λες έτσι. Δεν σου λέω το feeling, σου λέω. Δεν σου λέω το, το ότι το κάνεις. Α, καταλαβαίνεις τι εννοώ εγώ. Ε, είπα. Το θέλω από θαυμάσω. Μπορείτε να μου δανείσετε την οπτική σας για 2 ώρες. Ας τις 2 ώρες, είναι πολύ 2 ώρες. Δεν έχετε 2 ώρες αυτοί οι άνθρωποι. Για μισή, πώς, για μισή ώρα. Ένα τέταρτο. Μισή ώρα. Και 30 λεπτά. Να φαίνεται πολύ, ρε παιδί μου. Ε? 30 λεπτά, για 30 λεπτά δείχνει αλλιώς από μισή ώρα. Μισή. Το 30 δείχνει αλλιώς. Είναι πιο πολύ το 30. Το μισή ώρα είναι μισή. Εσύ ποιο θα μπω... μου φαίνεται ότι να λες τον άλλον 30 λεπτά είναι καλύτερα. Ναι. Εντάξει. Οκ. Αποδέχομαι. Ας μου δώσει εμένα για 30 λεπτά και βλέπουμε. Εντάξει. Μετά μας δώσει 30 λεπτά, μετά πάει όσο θέλεις. Ναι. Ναι. Όμως, για να κερδίσω αυτά τα 30 λεπτά, το κάθε λεπτό, είναι σαν να δίνω αγώνα. Μια φορά έχω πέσει στη ζωή μου αγώνα kickboxing. Αυτό, κάθε λεπτό θα είναι σαν αγώνα στο kickboxing. Δεν μπορώ να φανταστώ. Για να δούμε αυτό το κείμενο τώρα. Έστωσε λίγο. Άλλαξε κάτι. Ναι. Για πες μου. Λοιπόν, αφού του πω αυτό, κατά τη διάρκεια των φωτισμών, σε αυτή τη σκηνή του... σε μένα σηματοδοτεί ότι εσείς την δική σας δουλειά με πάθος και αυστηρά. Ότι κάνετε τη δική σας δουλειά αυστηρά και με πάθος. Mm. Και επειδή σας θεωρώ ένα πραγματικά εξαιρετικό σκηνοθέτη, υπήρξαν, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα άποψή μου, κάποιες στιγμές που η τελειότητα διαφεύγει στην παράσταση σας. Πώς θα το πούμε, χάνει ένα κούπουλο από την τελειότητα, κάπως έτσι, θα χάνει ένα... Ναι, να του παραθέσω το στίχο του Σεφέρη. Μια σπεταλούδα στήναγμα, το πού που λένε ως κύκνου. Για ένα πουκάμισο αυγιανό, για μια Ελένη. Χα, κάτι πω. Ναι, κατά... Ναι. Ναι, κι ας το να ψάχνει μετά. Ας είναι, μωρέ. Ναι. Για αυτό που λέει, γιατί έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, για ένα τίποτα. Διαφεύγει κάπως σαν μια πεταλούδα. Η τελειότητα διαφεύγει κάπως σαν μια πεταλούδα. Φεύγει τελειότητα όπως να φεύγει μια πεταλούδα από ένα κήπο. Όχι. Όχι, όχι. Δεν βάλαω, εδώ έπεσε πολύ πίεση σήμερα. Το ρίξαμε πολύ σε πολύ πίεση, ρε άνθρωπε. Κάτσε, περίμενα. Δεν κάτσε. Πρέπει να είναι λίγο. Για πάμε. Πώς θα το πω αυτό.
Υπήρξα, σύμφωνα με την μέχρι τώρα άποψή μου, με την τωρινή άποψή μου, μέχρι τώρα άποψή μου, υπήρξαν στιγμές στην παράσταση που... Ελάχιστες καταρχήν. Υπήρξαν... Ελάχιστες οπωσδήποτε. Ελάχιστες στιγμές στην παράσταση. Πόσες να ήταν αυτοί, τρεις? Πολύ περισσότερες. Ελάχιστες τότε. Άμα ήταν δύο... Ήταν μια σκηνή που ήθελε... ήθελε πολύ δουλειά αυτή η σκηνή. Στη μέση ήταν πολύ βαρετή αυτή. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Είπαμε να μείνουμε κακιά σήμερα, άσυνα. Υπήρξαν ελάχιστες στιγμές που η τελειότητα έχασε την πρωτοκαθεδρία στην παράσταση. Ωραία. Πώς τα ακούς αυτό? Αλλά... Πολύ γλύψιμο. Εντάξει. Και εμένα μου φαίνεται πολύ γλύψιμο. Η τελειότητα δεν έβγαινε τόσο απλά. Ήταν τελειότητα, αλλά δεν εμφανιζόταν τόσο απλά. Δεν αφισβητούμε την τελειότητα, αλλά δεν έβγαινε με τόσο απλό τρόπο. Δηλαδή, υπήρχε τελειότητα, αλλά δεν ήταν απλή. Δεν έβγαινε με τόσο φυσικό τρόπο. Ναι, μπράβο. Η τελειότητα δεν έβγαινε με τόσο φυσικό τρόπο. Δηλαδή, υπήρχε η τελειότητα, υποτίθεται, γλύψιμο, αλλά δεν έβγαινε με τόσο φυσικό τρόπο. Ποια είναι η τελειότητα? Δηλαδή, δεν αφισβητούμε την τελειότητα, αλλά δεν έβγαινε τόσο φυσικά, ούτε ένα λιγότερο από την τελειότητα, γλύψιμο. Η τελειότητα δεν προέκυπτε με τόσο φυσικό τρόπο. Ακόμα καλύτερα. Κατάλαβες πώς είναι εδώ. Δεν αφισβητούμε την τελειότητα. Τι παιδιά είμαστε εμείς, τσοπιά. Δεν προέκυπτε με τόσο φυσικό τρόπο. Κατάλαβες, η τελειότητα παίζει. Και μετά λέω ότι αν το γλύψανε στην κριτική, τέλος πάντων. Η τελειότητα παίζει, έτσι όπως το λέμε. Αλλά δεν προέκυπτε με τόσο φυσικό τρόπο. Οπότε δεν το αφισβητούμε το άλλο, την τελειότητα. Όχι, αφισβητούμε. Ή την τελειότητα, να μην πειραχτεί το εγώ του, το τεράστιο, αφού την έχει. Αλλά δεν βγαίνει τόσο φυσικά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, στον άνθρωπο... Κατάλαβες, θέλω να πω από τη λεπτομέρεια. Και καλά, βλέπεις εσύ να κάνεις. Έτσι. Εντάξει, μου φαίνεται εντάξει αυτό. Θα το ισορροπήσω εγώ, άσε. Εντάξει, είναι σαφές όμως, τι θέλω. Ναι. Τι θέλω, τι πρέπει, τι προτάσεις μου κάνω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν... Ωραία. Γι' αυτό θα ήθελα να μου δανείσετε την οπτική σας για 30 λεπτά. Εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει εσένα. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα από θαυμασμό να μου ζητήσετε. Άστο το από θαυμασμό, μωρί. Άστο να. Ο θαυμασμός πρέπει να βγει από τα προηγούμενα. Άστο το από θαυμασμό, γιατί είναι χειριστικό. Καταλάβες τι γίνεται. Ενώ εδώ είναι... Με πήρα τη φόρα και μου προέκυψε μέσα από τον θαυμασμό. Λέω, δηλαδή, πώς προέκυψε, ας πούμε. Δηλαδή, πώς πας μια γυναίκα στο κρεβάτι και προέκυψε να βρεθεί στο κρεβάτι μπροστά. Δηλαδή, έτσι και. Ναι, προέκυψε, Κωνστάκη. Έχεις κάνει ολόκληρη στρατηγική εδώ πέρα. Ο στρατηγός μιλάμε, Σουτζού που βγήκε από δεν ξέρω και εγώ τι. Και απλά προέκυψε να του γράψω εγώ τώρα αυτό το γράμμα. Μετά από 2 χρόνια τόση δουλειά. Άσε με κι εσύ τώρα. Καλά, προέκυψαν. Ναι, προέκυψε. Έχουμε λυσάξει εδώ χάμω 2 χρόνια. Έχουμε κάτσει Παναγία στα μάτια. Προκύπτει. Και προκύπτει, ας πούμε. Έχω λιώσει στη δουλειά. Αυτό κάθομαι και σκέφτομαι. Δηλαδή και λέω, είναι μερικές φορές που λέω, ρε παιδί μου, τεμπέλα είμαι, δεν δουλεύω. Και μετά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, τι κάνω κάθε μέρα. Και μετά λέω, εντάξει. Τι να πω. Άσε με. Λοιπόν. Μπορείτε να μου δανείσετε την οπτική σας για 30 λεπτά. Όχι, αναρωτιέμαι αν μπορείτε να μου δανείσετε την οπτική σας για 30 χρόνια.
να μου δανείσετε την αισθητική σας μάλλον. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Και 30 λεπτά. Και να συζητήσετε μαζί μου πάνω στο project μου. Ναι. Κάνοντας μια συζήτηση μαζί μου πάνω, κάνοντας μια συζήτηση μαζί μου πάνω στο project μου. Και τραβάμε και εμείς οι χορευτές. Αχ, να σε δω εγώ με τι. Πώς φαίνεται, μουσάκι μαύρο αυτό, πώς φαίνεται. Μουσάκι μαύρο αυτό και ροζ τι από κάτω. Θα είσαι, μιλάμε. Σε έχει πάρει αύριο, δεν το συζητάμε να χορέψεις. Άσε με. Λοιπόν. Τα τελευταία 3 χρόνια δουλεύω εγώ με την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του θεωρητικού έργου του Νίτσε. Όχι, θεωρία του θεωρητικού έργου. Βοήθεια. Όχι. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω με την πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού έργου του Νίτσε. Α, γιατί τη θεωρία του θεωρητικού... Όχι, όχι, χωρίς τη θεωρία. Εγώ το διάβασα λάθος. Του θεωρητικού έργου του Νίτσε, η γέννηση της τραγωδίας. Γιατί του θεωρητικού και όχι το έργο του Νίτσε. Το θεωρητικού που χρειάζεται εδώ. Ρίσαμε, πάει. Γιατί είναι θεωρητικό το έργο. Να το ξέρει βέβαια αυτό, τη γέννηση της τραγωδίας του Νίτσε. Νομίζω ότι το ξέρει. Τι να σου πω τώρα. Πάω στην πρακτική εφαρμογή του έργου της... Του Νίτσε, ναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει τόσο πολύ, παρακάτω. Η γέννηση της τραγωδίας. Πιο πολύ με πείραζε το θεωρία του θεωρητικού έργου, εντάξει. Όχι, όχι. Σε 2 οπερατικούς ρόλους. Ναι. Τώρα είμαι εγώ έτοιμη και θέλω να το παρουσιάσω. Το πρώτο. Εδώ. Γι' αυτό χρειάζομαι μια ευκαιρία, ένα οργανωμένο μια οργανωμένη όπερα και ένα ευφυές πρόσωπο όπως εσείς που θα με βοηθήσει να... που θα μου δώσει ένα feedback και θα με βοηθήσει πιθανό να το ολοκληρώσω. Το FES, όχι, είναι γρυπτένα, πώς το λένε, ένα καταξιωμένο, δεν μας υφέρει. Καταξιωμένο, όχι, δεν μας υφέρει. Ένα... Πώς τα λένε κάποιος, ρε παιδί μου, όταν μπορεί να δει... Με καλό ένστικτο. Αυτό. Γιατί έχει καλό ένστικτο. Και ένα πρόσωπο με καλό ένστικτο όπως εσείς. Και να βάλω και το όνομά του κύριε Κόσκη από δίπλα. Δεν τα ξέρω. Το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο. Ακόμα πιο εσύ. Ναι, σαν το δικό σας. Μια καλή αίσθηση, θα έλεγα. Μια καλή αίσθηση, όπως εσείς. Πώς το είπα. Με μια καλή αίσθηση ή με ένα καλό ένστικτο. Δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι και ένστικτο. Ένα καλό ένστικτο, όπως το δικό σας. Αυτό εσείς. Όπως το δικό σας. Και ένα πρόσωπο με ένα καλό ένστικτο. Όχι, άλλο λες όπως το δικό σας το ένστικτο και άλλο όπως εσείς. Είναι άλλο. Πατάει πιο πολύ στο γλύψιμο το εσείς, το δικό σας είναι λίγο πιο υποτίθεται αθώ, δίθεν. Πρέπει να παίξουμε κάτω από το ραντάρ, αν καταλαβαίνεις. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία κουβέντας είναι να μιλήσουμε κάτω από το ραντάρ. Να το γλύψουμε, αλλά κάτω από το ραντάρ αντιγλυψίματος. Να περάσει το ραντάρ αντιγλυψίματος και εμείς να το γλύψουμε, αλλά... Καλά δεν τα λέω. Ναι. Ραντάρ αντιγλυψίματος.
το οποίο όσο γίνεσαι πιο διάσημος, τόσο πιο πολύ αυτό εκλεπτύνεται, οπότε θέλει, θέλει από κάτω από το ραντάρ να περάσει. Θέλει τρία σουτζού, ας πούμε, ρε, του σουτζού, ρε παιδί μου, να το περάσει αυτό. Εξηγούμε ότι σουτζού λέγεται έτσι γιατί είναι η τέχνη του πολέμου, είναι ένα βιβλίο. Για να το περάσει αυτό, λοιπόν, θες κατασκόπους να στείλεις μίλιες, όχι κατασκόπους. Θα δούμε. Όπως το δικό σας, που θα μου δώσει ένα feedback και θα με βοηθήσει πιθανό να το ολοκληρώσω. Ναι. Και πώς τελειώνεις, το τηλέφωνο μου είναι αυτό, το δίνεις το τηλέφωνο σου ή δεν έχεις καν τηλέφωνο? Γιατί εσύ... Πώς δεν έχω, έχω το τηλέφωνο επάνω, έχω το... το email μου, τι άλλο. Εντάξει. Σας ευχαριστώ για όλα και για την συγκινητική παράσταση. Κάτι άλλο πρέπει να πω. Ε. Όχι. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Όχι. Σας ευχαριστώ που κάνετε τον κόπο να, να φτάσετε μέχρι εδώ, να διαβάσετε μέχρι εδώ. Όχι, δεν ευχαριστείς τίποτα. Μπορεί να ευχαριστήσει γι' αυτό, αλλά είναι λίγο τραβηγμένο τώρα. Πώς να το κλείσω το γράμμα? Θα χαρώ πάρα πολύ. Φορά να... ροζ κιλότα, θέλετε να τη δείτε. Φορά ροζ κιλότα, θέλετε να τη δείτε στο δωμάτιο. Ναι, τι να σου πω, ειδικά αυτός, σαν τρελός. Βρήκες τώρα. Ναι. Έκανα μια πρόταση και εγώ την έκανα. Τι να είναι η ζωή, άμα τη φορέσει ζυγό. Έχω ένα πίσω φορά. Με σένα έχω ελπίδα. Άμα σε βάλω δηλαδή μπροστά και στέκεσαι ζυγό να μιλά, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει. Και μιλήσω εγώ και πω να. Τι τον ενδιαφέρει. Εδώ το παιδί. Λοιπόν. Και θα χαρεί πολύ να με προλάβετε και να συνεργαστούμε και φοράει μια ροζ κιλό τα φούρνια. Σας το λέω. Με καρδούλες. Λοιπόν, πώς θα κλείσει, πώς το πήγαμε τώρα? Ναι, εδώ είναι το θέμα, πώς του λέω. Θα χαρώ πολύ να μου... Να έχω μια απάντηση στο γράμμα. Θα χαρώ πολύ να έχω μια απάντηση σας. Όχι απάντηση σας, θα είναι λίγο. Όχι, του δίνει κάτι τέτοιο. Θα χαρώ πολύ μια αντίδραση. Μια... Ένα feedback, ρε παιδί μου. Αυτό, για ξανακάνε πάλι τι ζητάς. Πες πάλι τι ζητάς. Ναι, ένα οργανωμένο θέατρο και ένα... πρόσωπο με καλό ένστικτο όπως εσείς, με καλό ένστικτο όπως το δικό σας. Ναι. Περίμενε. Ναι. Που θα μου δώσει ένα feedback και θα με βοηθήσει πιθανόν να το ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω το project μου. Ναι. Αυτό. Μα τιμή και τέτοια. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Αγγελοπούλου Καλλιώτη. Άρα. Ξέρει ποια είναι αυτή. Α, το δώσει στο χέρι, οπότε... Θα δούμε. Κοίτα, Κώστα, θα σου πω κάτι. Εγώ το έχω πάρει πια απόφαση. Δεν διαβάζει καθόλου το γράμμα. Το πετάει τελείως η υπόθεση. Όχι, εντάξει. Διαβάζει το γράμμα, δεν τον ενδιαφέρει, αλλά επειδή θα είναι έτσι γραμμένο το γράμμα, θα το θυμάται. Και κάποια στιγμή... Σε κάνα δύο χρόνια, όταν εγώ θα έχω τελειώσει με αυτή τη δουλειά και θα έχω κάνει επιτυχία, γιατί θα την έχω την επιτυχία, θα κοπανάει το και θα βάλει το γράμμα στον τοίχο και θα κοπανάει το κεφάλι του πάνω. Ή, πού συζητάμε. Ή θα έρθει να πει, αναρωτιέμαι τι σώει όλοκαφορά, επιτέλους. Ναι, σε μένα. Αναρωτιέμαι τι σώει όλοκαφορά, ο φίλος ο Κώστας. Θέλω μόνο να το γνωρίσω. Καλά. Πώς τα βλέπεις όλα τα πράγματα, πώς τα βλέπεις αυτές τις αλλαγές? Τελικά είναι καλύτερα που δεν το έδωσα χθες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορές που αξίζει τον κόπο να γραφτούν. Τις βλέπεις. Ναι. Είναι λεπτοδουλειά. Ναι, αυτές οι λεπτοδουλειές. Τώρα θα καθίσω πάλι αύριο, θα το γράψω, γιατί αυτό τώρα πρέπει να γίνει στα γερμανικά. Ναι. Και θα το δώσω και στη Δευτέρα.
τη Δευτέρα να μου πει η ψυχολόγος, παιδί μου, κάποια στιγμή, γιατί είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες στα γερμανικά, τα οποίες εγώ σίγουρα δεν μπορώ να τις πιάσω. Είναι δηλαδή, ό,τι βάζουμε είναι. Εντάξει, οκ. Αυτά. Κλείσαμε, καλώς. Ναι, κλείσαμε, αλλά τώρα μιλάμε. Εγώ αυτό θα το δώσω στις 30 του Μάη, δηλαδή σε 2 εβδομάδες από τώρα. Θα δούμε, εντάξει, 15 μέρες είναι, εσύ κάνεις και τις ημερομηνίες, μια χαρά. Λοιπόν, οκ, κλείσαμε από εδώ. Τα πούμε λίγο, αλλά κλείνουμε, έτσι πάει.